Μια ευχάριστη επίσκεψη δέχθηκε αυτές τις ημέρες ο Δήμος Παγκαίου στα πλαίσια του διασυνοριακού εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus Plus, στο οποίο συμμετέχει το πρώτο Δημοτικό Ελευθερούπολης. Συγκεκριμένα, το Δημαρχείο σήμερα επισκέφθηκαν εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι των ομάδων εργασίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus Plus από 7 χώρες. Την Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Λετωνία, την Βουλγαρία, την Τουρκία και την Ρουμανία. Καθώς η Ελλάδα είναι ο τελευταίος σταθμός των διευρωπαϊκών επαφών που ανέπτυξαν τα αντίστοιχα σχολεία των χωρών μέσω του προγράμματος. Εμείς δραστηριοποιούμαστε σε ένα πρόγραμμα Erasmus Plus, στο οποίο φιλοξενούμε 7 διαφορετικές χώρες και εκπροσώπους τους, δασκάλους και μαθητές. Οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Λετωνία, η Βουλγαρία, η Τουρκία και η Ρουμανία. Δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το πρόγραμμα εδώ και 2 χρόνια, κάνοντας πολλές δραστηριότητες και στο σχολείο μας, αλλά και αναπτύσσουμε πολλές δραστηριότητες στις κινητικότητες που έχουμε σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε επισκεφθεί όλες τις υπόλοιπες χώρες και τώρα ήταν η σειρά τους να έρθουν εδώ σε εμάς. Οπότε αυτή την εβδομάδα φιλοξενούσαμε 50 άτομα, δασκάλους και μαθητές. Οι εντυπώσεις τους από την Ελλάδα και τον τόπο μας? Πραγματικά ήταν ενθουσιασμένοι. Είναι ενθουσιασμένοι και από τη φιλοξενία μας και από το φαγητό μας και από την ιστορία μας αλλά και από την οργάνωση που είχαμε στο πρόγραμμα και από όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που κάναμε μαζί με τα παιδιά τους και με τους ίδιους. Επισκεφθήκαμε το Παλαιοχώρι, επισκεφθήκαμε τους Φιλίππους, την Παναγία της Καβάλας, επισκεφθήκαμε διάφορες παραλίες δικές μας και προσπαθήσαμε να τους γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα τον τόπο μας. Και σε όλη αυτή την προσπάθεια είχαμε πάρα πολλούς βοηθούς, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσουμε σαν σχολείο, πάρα πολλούς πολίτες, τους γονείς του σχολείου μας, αλλά κυρίως το Δήμο Παγκαίου, ο οποίος πραγματικά μας βοήθησε σε ό,τι χρειαστήκαμε και στην προετοιμασία που είχαμε για το σχολείο μας. Μας βάψαν το σχολείο, μας βοήθησαν σε πάρα πολλά πράγματα και η υποδοχή τους εδώ ήταν εξαιρετική. The first timing. Είναι ενθουσιασμένοι όχι μόνο από τη χώρα μας, δεν έρχεται πρώτη φορά. Είναι ενθουσιασμένοι όχι μόνο από τη χώρα μας, αλλά και από όλο το πρόγραμμα, γιατί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι δραστηριότητες και όλοι οι ξένοι μαθητές που ήρθαν αυτή την εβδομάδα εδώ και ζήσαν εδώ μαζί με τις οικογένειές μας, γιατί φιλοξενήθηκαν σε σπίτια των οικογενειών μας, ένιωσαν πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ ευχαριστημένοι από όλη αυτή τη διαδικασία. Και πια δεν νιώθει τους Έλληνες σαν συνεργάτες στο πρόγραμμα, αλλά μας νιώθει σαν μια οικογένεια. Μια οικογένεια Erasmus. Είπε ότι είχαμε τα πιο δημιουργικά εργαστήρια στο σχολείο μας. Από όλες τις χώρες που έχουμε επισκεφθεί μέχρι τώρα, τα εργαστήριά μας ήταν τα πιο δημιουργικά, τα οποία και ευχαρίστησαν τους μαθητές, αλλά και πραγματικά τους βοήθησαν να κατακτήσουν πράγματα και καινούργιες γνώσεις.